για ένα μάτς το οποίο νικάτε και δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Εντάξει, είναι δύσκολες συνθήκες να παίξουμε και να συνεχίσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Και εμείς και ο Παναθηναϊκός θέλαμε να συνεχίσουμε τον αγώνα. Αλλά όταν μπαίνεις στα αποδυτήρια δύο φορές και πας να ξαναβγείς, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς στο παιχνίδι που κάναμε ήμασταν πάρα πολύ καλύτεροι από τον αντίπαλο. Βάλαμε ένα γκολ. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε πολλές ευκαιρίες να σκοράρουμε. Και δείξαμε την αναμετρότητά μας. Εμείς πάντως, όσοι αγαπάμε πλέον το ποδόσφαιρο μαζί με εσάς, είδαμε ένα ωραίο ντέρμπι. Είδαμε ένα ντέρμπι το οποίο ήταν ανοιχτό, δεν υπήρχαν σκοπιμότητες, είχατε πολλές ευκαιρίες εσείς, είχε κάποιος και ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να έχει σκοράρει και εκείνος. Αυτό σας λυπεί, το γεγονός ότι δεν μπορούσατε να το χαρείτε όλο και όλο. Γι' αυτό είναι τα ντέρμπι. Και ο κόσμος και πιο πολλοί παίκτες φτάνει τα παιχνίδια που θέλει να παίζει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Είμαστε πολύ μένει που δεν τελείωσε το παιχνίδι. Θέλαμε να συνεχίσουμε και να τελειώσουμε τον αγώνα. Αύριο εσύ μαζί με τον Κούτρι και τον Κουρμπέλη και άλλα παιδιά θα είστε στο ίδιο ξενοδοχείο. Τι θα πεις με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, είστε οι δύο αρχηγοί και παίκτες της εθνικής ομάδας. Είπατε κάτι βασικά σήμερα και τι θα πείτε αύριο? Εντάξει, είναι τραγικό, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή, να μπαίνουν μέσα στο γήπεδο, να κυνηγάνε τους παίκτες, τους παράγοντες μας. Δεν μπορώ να το πω, δεν έχω λόγια. Με τους παίκτες του Παναθηναϊκού, μετά το τέλος, μιλήσατε αυτοί καθόλου, καταλάβατε τι ακριβώς έλεγαν εκεί? Εντάξει, όπως είπα, από τη στιγμή που υπήρχαν και μετά, ειδικά μετά τον γκολ που βάλαμε, οι οπαδοί μπήκαν μέσα, ήταν μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι. Από ό,τι είδα εκεί, πήγαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να τους ηρεμήσουν, αλλά δεν γινόταν. Πάμε, ευχαριστώ πολύ.